Μετά από μακροχρόνια ασθένεια, έφυγε από τη ζωή ο γνωστός Έλληνας ζωγράφος, χαράκτης και γλύπτης Χρήστος Αρακατσιάνος. Μάλιστα, η κηδεία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο 5η 20 Ιανουαρίου στη 1 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο, Ναός Αγίων Θεοδώρων. Από την άλλη, από τη ζωή έφυγε και ο Αλέκος Φασιανός. Λίγα λόγια για τον Χρήστο Σαρακατσιανό. Γεννήθηκε το 1937 στη Μεγάλη Γότιστα Ιωαννίνων. Πρώτη του δάσκαλη στην τέχνη ήταν ο αγιογράφος Γιώργος Καζάκος και ο Πάνος Αραφιανός. Στη συνέχεια σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, αρχικά στο εργαστήριο γλυπτικής του Θανάσια Πάρτη και στη συνέχεια κοντά στον Γιάννη Μόραλη, με υποτροφία του Ίκη. Έκανε επίσης σπουδές σκηνογραφίας και διακοσμητικής. Αποφύτησε το 1967. Την περίοδο 1967 έως 1973 ταξίδεψε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης όπου επισκέφτηκε μουσεία και μελέτησε τα ρεύματα της σύγχρονης τέχνης. Μελέτησε επίσης την αρχαία ελληνική, τη βυζαντινή και τη λαϊκή τέχνη. Παρουσίασε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα, Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ωρα, 1982. Τόσο στο ζωγραφικό όσο και στο χαρακτικό του έργο, κύριο θεματικό στοιχείο είναι το γυμνό γυναικείο σώμα, ενώ σπανιότερα συναντάται το ανδρικό σώμα. Στη ζωγραφική του χρησιμοποιεί ως επιτοπλίστων ακριλικά και λάδια. Οι μορφές αποδίδονται μερικές φορές αποσπασματικά ή με ανατομικές αυθαιρεσίες. Έχουν ζωηρά επίπεδα χρώματα και καθαρά σχήματα, όπου κυριαρχούν οι καμπύλες. Οι φιγούρες συχνά συνοδεύονται από αφαιρετικά στοιχεία με έντονο γεωμετρικό χαρακτήρα που καθορίζουν το φόντο. Η προσωπική γραφή του καλλιτέχνη έχει διαμορφωθεί με την αφομοίωση κυβιστικών, εξπρεσιονιστικών και σουρεαλιστικών στοιχείων, αλλά εμπεριέχει και αναφορές στη γεωμετρική αφαίρεση, καθώς και στην αγγειογραφία της αρχαιότητας. Το περιεχόμενο των έργων του προβάλλει κυρίως έναν προβληματισμό για το φαινόμενο της ζωής, της γονιμότητας και του θανάτου.